Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Επιθέσεις με καζάκια πραγματοποίησαν χθες το βράδυ άγνωστοι στα γραφεία τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας αναστάτωση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα στόχο των επιθέσεων έγιναν τα γραφεία του Κώστα Γιουλέκα, του Σταύρου Καλαφάτη και του Γιώργου Ουρφανού. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δύο γυναίκες ήταν στο γραφείο του κ. Καλαφάτη και βγήκαν στο μπαλκόνι μετά την έκρηξη. Μάλιστα, μία τρομοκρατημένη πήδηξε το μπαλκόνι του 8ου όροφου στο μπαλκόνι του 7ου, με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση κάτω άκρου. Αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των εθελοντών που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Αριστοτελείου για εθελοντική αιμοδοσία. Κατά την περίοδο 2010-2011, συγκεντρώθηκαν συνολικά 305 μονάδες αίματος, ενώ πολύ περισσότεροι ήταν η ποσότητα την επόμενη περίοδο που έφτασε τις 346 μονάδες, ανέφερε υπεύθυνη για την αιμοδοσία Ιωάννα Πασπάλα. Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε σήμερα στο κέντρο της πόλης εξαιτίας των κινητοποιήσεων από εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας. Περίπου 10.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στην Αριστοτέλους και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορείες κρατώντας ελληνικές σημαίες και πανό με συνθήματα για την εξαθλίωση και φτωχοποίηση των σωμάτων ασφαλείας. Συγκέντρωση πολιτών στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου Καρατάσου πραγματοποιήθηκε σήμερα, ενώ ακολούθησε πορεία προς το Χρήστο Τσακίρης, όπου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Παύλου Μελά. Παρ' όλα αυτά, το πολύπαθο ζήτημα της διεκδίκησης του στρατοπέδου Καρατάσου από τους δημότες του Παύλου Μελά φαίνεται να απέχει πολύ ακόμα από τη λύση του. Ανοίγει αύριο το Μακεδονία Παλάς. Το γνωστό εμβληματικό ξενοδοχείο της πόλης κάνει σήμερα τις τελευταίες περιόδους ετοιμασίες για να υποδεχθεί τους πρώτους πελάτες του για τη φετινή χρονιά, μεταξύ των οποίων και μεγάλη ρωσική αποστολή. Το 1 τέταρτο του μισθού του εξακολουθεί να λαμβάνει και εκδικασμένο σε ισόβια πρώην ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Αξώνης. Το γεγονό επιβεβαιώνουν οι περισσότεροι του Δήμου Θεσσαλονίκης, τονίζοντα ότι επί δύο χρόνια δεν έχει συνεδριάσει το περιουσιακό συμβούλιο του Δήμου, ώστε να ληφθεί απόφαση για την απόλυσή του. Τα γερμανικά του θα πρέπει να φρεσκάρουν εργαζόμενοι στον τουρισμό τη Χαλκιδικής, καθώ έπειτα από μία τριετία απόσυρσή του από την Ελλάδα, οι Γερμανοί τουρίστε φαίνεται να επιστρέφουν στη Χαλκιδική και σε άλλου ελληνικού προορισμού. Η ενδεικτική του θετικού κλίματο είναι η νοδική τάση 18% στι προκρατήσει που καταγράφεται από τη γερμανική αγορά. Απάτη με εικονικά τιμολόγια στο Γυμναστικό Σύλλογο Ερακλής στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπερβαίνει τα 130 εκατομμύρια ευρώ, εντοπίζει πόρισμα του ΣΔΟΕ που ολοκληρώθηκε πριν μερικών ημερών. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες απάτες και εξέλιξη μαύρου χρήματος στον αθλητικό χώρο της Ελλάδος. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός ήταν ευρωχερός, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 13 βαθμού Κελσίου και μέτριους νότιους ανέμους, στις Ραμποφόρ. Με το μεσημέρι ο καιρός ήταν μετάβλητος, με βροχή, με θερμοκρασία που θα φτάσει στους 14 βαθμούς Κελσίου και μικρή ένταση των ανέμων, από πρώτη διεύθυνση και ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Αυτές λοιπόν ήταν και οι ειδήσεις για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!